είναι η απόδειξη από τον Ευκλήδη της ύπαρξης απειρίας των πρώτων αριθμών. Έτσι, έτσι λέει στο βιβλίο αυτό, είναι η μαθηματίστρια της Apology, είναι το βιβλίο, διάσημο βιβλίο, που περιγράφει τη ζωή του και μιλάει για διάφορα για τα πραγματικά. Λοιπόν, τώρα ο Ερατοσθένης, όπως σας είπα, αυτό το κόσκινο του Ερατοσθένη, όπως λένε, έφτιαξε από την Κυρίνη, Έλληνας και αυτός, το 276 μετά Χριστόν, προ Χριστού, έφτιαξε αυτό που λέμε κόσκινο του Ερατοσθένη. Να το δούμε τι είναι εδώ. Λοιπόν, έγραψε τους αριθμούς, να δει ποιοι είναι οι πρώτοι αριθμοί. Λοιπόν, πήρε το 2, το έγραψε εδώ, θα σας αρχίσει από την αρχή τώρα να το δείτε, και ύστερα έσβησε όλους τους αριθμούς που είναι διαιρετοί για το 2. Δηλαδή, το 2, το 4, το 6, το 8 τα έσβησε. Άρα κράτησε το 2. Και έσβησε όλους τους αριθμούς. Λοιπόν, ξεκινάει πάλι. Θα ξεκινήσει τώρα. Λοιπόν, το 2 και όλα αυτά τα έσβησε. Κράτησε το 2 μόνο. Γιατί το 6, ας πούμε, διαιρείται με το 2. Έτσι. Άρα δεν είναι πρώτος. Ύστερα πήρε το 3 και έσβησε όλα τα πολλαπλάσια του 3. Δηλαδή, αυτούς που διαιρούνται με το 3. Τα πράσινα. Και έγραψε. Λοιπόν, και έτσι έφτιαξε αυτό που λέμε μια λίστα των πρώτων αριθμών. Έτσι. Αυτό λέγεται το κόσμιο του έργου. Έτσι μπορεί να φτιάξει όλου του πρώτου αριθμού. Αν δεν βαριέσαι, μπορεί να συνεχίσει. Δηλαδή να παίρνει και να σβήνει. Να παίρνει και να σβήνει. Κανεί δεν ξέρει τώρα πώ είναι διαδεδομένη η πρώτη αριθμή. Πώ είναι, πώ πάμε από τον 2 στον 3, όπω είπα, από τον 5 στο 7, από το 11, 13, 17, 19. Υπάρχει νόμο. Λοιπόν, επί 2.500 χρόνια οι μαθηματικοί προσπαθούν να δώσουν μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιο κανόνα βάσει του οποίου οι πρώτοι αριθμοί είναι καταδεμένοι μέσα στου άλλου. Εδώ θα γράψει του πρώτου 110 πρώτου αριθμού. Αυτή η προσπάθεια μέχρι τώρα δεν έχει στεφθεί επιτυχία. Δεν έχει βρεθεί. Βεβαίω στην προσπάθεια πολλών να βρούνε κάποιο κανόνα, πώ είναι αυτή, βρέθηκαν πολλά άλλα. Πάρα πολλά άλλα βρέθηκαν έτσι, στην προσπάθεια αυτών. Λοιπόν, δύο πολύ ωραία βιβλία σας αστείνω όποιος άλλος ενδιαφέρεται για μαθηματικά και λογοτεχνία. Είναι αυτά τα δύο βιβλία. Το ένα είναι η μουσική των πρώτων αριθμών, από ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Και το άλλο είναι η υπόθεση Ρίμαν. Δεν απευθύνεται σε μαθηματικούς, απευθύνεται σε ανθρώπους normal. Λοιπόν, τώρα, η πρώτη αριθμή όπως είπαμε είναι όπως για την αριθμή, ό,τι είναι για τη φυσική τα άτομα της ύλης. Δηλαδή είναι δομική, βλέπετε εδώ έχω κάνει ένα σχήμα, έτσι, 2, 3 πρώτη, ο 4 είναι 2 επί 2, ο 5, ο 6 είναι 2 επί 3, ο 8, 2 επί 2 επί 2, έτσι, ο 14 είναι 2 επί 7, πρώτη, ο 15, 3 επί 5, ο 16, 2 επί 2 επί 2 επί 2, ο 18, 2 επί 3 επί 3, έτσι, και αυτό συνεχίζεται. Άρα ακολουθία ψάχνουμε να βρούμε. Μια ακολουθία ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουν να βρούνε και δεν βρήκανε ποτέ. Το πρώτο γεγονός είναι ότι οι άλλοι σύνδετοι είναι γινόμενα πρώτον. Άρα οι πρώτοι παράγουν τους άλλους αριθμούς. Έτσι, πρώτον αυτό. Αυτό τώρα σαν ακολουθία. Ψάχνουμε να δούμε ένα σίγμα. Όχι, πράσουμε να δούμε ένα κανόνα, ένα τύπο, θα έλεγε κανείς, πώς παράγει. Από το 11 πώς πάμε στο 13. Και το 13 πώς πάμε στο 17. Και το 17 στο 19. Υπάρχει κάποιος κανόνας. Αυτό είναι το ερώτημα που κάνει η μαθηματική. Πρέπει να υπάρχει κανόνας. Πρέπει να υπάρχει κανόνας. Ο Θεός αείγειο μετρεί, δηλαδή δεν ελέγχει τυχαίως. Λέμε, υπάρχει κανόνας. Προσπαθούμε να βρούμε αν υπάρχει. Υπάρχει κανόνας στην απόκτηση μορφής κάποιου έμβιου όντως. Όχι, είναι τυχαία διάταξη των πρωτεϊνών στη φύση, δηλαδή με τα νουκλεοειδήδια. Δεν υπάρχει κανόνας. Ίσως να σας πω, αυτό που λέτε, θα είναι ίσως η λέξη δεν είναι κανόνας, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κατά ανάγκη κανόνας που να αποδεικνύεται. Αυτό θέλω να πω. Ναι, σε αυτό θα έλεγα το εξής όμως. Είναι σαν να μου λέτε ότι βάζω ένα σωρό από βίδες και καζαβίδια και σίδερα κτλ. Τα φυσάει να θέλουν να φτιάχνουν ένα αυτοκίνητο. Δεν είπα αυτό. Δηλαδή, θα πω ένα μηχανικό ανάλογο. Η ανθρωπογέννηση είναι προϊόν, ας πούμε, της συνέβρεσης, τέλος πάντων. Ένωσης του αρσενικού με το φιλικό. Θα προκύψει ανθρωπογέννηση, αλλά όχι κατά ανάγκη άρεν ή φίλη ή συγκεκριμένης μορφής. Εγώ γεννήθηκα όπως είμαι, εσείς και είναι μοναδικό καλούπι. Γιατί να υπάρχει κανόνας. Κανόνας είναι ότι είναι αριθμοί, αλλά όχι ότι η διάταξη των πρώτων αριθμών στην φύση αποτελεί ένα συγκεκριμένο πρότυπο ενός κανόνος που πρέπει να αποδειχθεί κιόλα. Το ότι δεν βρίσκουμε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, το ερώτημα ήταν αυτό που σας είπα τώρα. Το ερώτημα είναι
αν υπάρχει νόμος, θα δούμε μερικά πράγματα. Ο Δε Πλάτων δεν χρησιμοποίησε τυχαία το 5040. Είναι προϊόν βαθύτερης σκέψης αιώνων που μεταφέρθηκε στον Πλάτωνα. Πιθανόν. Αν δεν χανόταν η Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, ενδεχομένως σήμερα να είχαμε 500 θεωρήματα ανάλογα του Ρίμαν, τα οποία απολέστηκαν. Απολέστηκαν διότι ναι, η καμαριέρα, αυτός πέθανε από ματίωση στα 42 χρονών και όταν πήγε η καμαριέρα μέσα για να τακτοποιήσει κάποια φράου Γερμανίδα όπως η Μέρκελ φαντάζομαι, θεώρησε καλό να πάει να τα βάλει όλα στο τζάκι και να τα κάψει. Και έκανε μια μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή χάσαμε πολλά πράγματα, δηλαδή χάηκαν όλες τις σημειώσεις του Ρίμαν, χάηκαν σε ένα τζάκι και ένα βράδυ. Μετά το φανατικό τον πήρανε και τον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια άλλη τώρα, ένα άλλο φιλοσοφικό ερώτημα, έτσι, το οποίο αν. Δικαιώνεται κανείς να ψάχνει να βρει ένα νόμο. Έτσι. Πολλοί μαθηματικοί ψάξανε κάτω. Ψάξανε και θα δείτε τι έχουν βρει. Έτσι, και φάγανε και κάνανε πολλά και ορίμανα, ας πούμε, για αυτό προσπαθούσε να βρει. Έτσι. Και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα. Ο ορίμανα, ας πούμε, εξέτασε αυτό το πρόβλημα που σας είπα. Πώς είναι η πρώτη αριθμή που είναι μικρότερη από ένα δεδομένο. Δηλαδή, το 10 να πάρω. Η πρώτη αριθμή που είναι μικρότερη από το 10 είναι ο 2. Είναι ο 3, είναι ο 5 και ο 7 είναι 4 αριθμοί. Λοιπόν, αν πάμε στο 11, πάλι είναι 4. Αν πάμε στο 11 είναι και ο, είναι 5. Έτσι. Αν πάμε στο 10, στο 12 είναι πάλι 5. Στο 13 είναι 6, η μικρότερη από το 13. Λοιπόν, ήθελα να βρει ένα νόμο, λοιπόν, όπως λέει η εργασία του, περί του πλήθους των πρώτων αριθμών που είναι μικρότερη από ένα δεδομένο μέγεθος. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτή είναι μια γραφική παράσταση. Έτσι. Δηλαδή, εδώ είναι ο αριθμός, δηλαδή, 10, κοιτάξτε 10, έτσι. 4 είναι οι αριθμοί που είναι πρώτοι και είναι μικρότεροι του 10. Έτσι. Βέβαια και από το 11 είναι, ας πούμε από το 22, είναι 9 οι αριθμοί, 8 είναι οι αριθμοί που είναι μικρότεροι, που είναι πρώτοι και είναι μικρότεροι του 22. Μπορείτε να τους μετρήσω. Λοιπόν, οι μαθηματικοί θέλουν να βρουν ένα νόμο πώς πάει αυτή η καμπύλη εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιος νόμος. Λοιπόν, όπως λέω εδώ, οι πρώτοι αριθμοί ταυτίζονται με το πιο βασανιστικό μυστήριο που προσπαθεί να εκτινιάσει η ανθρώπινη γνώση πώς μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα προκύψει ο επόμενος πρώτος. Αν έχουμε ένα πρώτο, πότε θα εμφανιστεί ο πρώτος. Γιατί δεν σταματάμε εδώ, πάμε σε μεγάλα νούμερα. Διάβαζα προχθές στο ίντερνετ ότι έχουν βρει ότι ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός για να τον τυπώσεις είναι σαν και αυτή τη βιβλιοθήκη. Τον έχουν τυπώσει. Πάγανε πολύ χαρτί και τον τυπώσει. Δεν είναι αποδείξαν ότι είναι πρώτος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος πρώτος όμως. Έτσι. Τον τυπώσανε και είναι ένα πάκο χαρτιά τόσο. Και ξέρετε ότι είναι πρώτος αριθμός αυτός. Είναι γραμμένος σε α4 χαρτί με μέγεθος γραμμάτων, ξέρω εγώ, 14. Έτσι. Και πήρε μία ντίβα χαρτί για να τον τυπώσουν. Και ξέρω ότι είναι πρώτος. Δηλαδή δεν διαιρείται παρά μόνο με τον εαυτό του. Τεράστιο νούμερο. Φοβερό. Το επόμενο είναι, μπορεί να πεις ποιος θα είναι ο επόμενος πρώτος. Για τους μαθηματικούς είναι ερώτημα αυτό. Υπάρχει όμως. Υπάρχει. Θα υπάρχει. Θα υπάρχει, γιατί είναι άπειρη, αλλά δεν ξέρουν πού θα εμφανιστεί και πώς θα το βρούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος που παράγει τους πρώτους αριθμούς. Ποιο είναι το ερώτημα που είχαν οι μαθηματικοί. Αν υπάρχει κάποιο καλούπι, πού βρίσκεται αυτούς που γεννά αυτούς τους πρώτους αριθμούς. Λοιπόν, από την αποχή των αρχαίων Ελλήνων μέχρι τις μέρες μας, οι μαθηματικοί προσπαθούσαν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Έτσι. Η επίλυση του προβλήματος των αριθμών. Όταν επιτευχθεί θα σημάνει πραγματική επανάσταση, έτσι, και θα έχει κοσμογονικές επιπτώσεις στην επιστήμη γενικώς, έτσι, στη βιολογία ακόμα λέμε. Λοιπόν. Να πάμε λιγάκι στο 5040 που είπατε, ναι, από το Ρίμαν και οι άλλοι ξεκινάνε από το 5041 κλπ. Και να μας πείτε γιατί υπάρχει αυτή. Θα το πω αργότερα. Θα το πω. Απλώς θα βάλω στην αρχή αυτά για να σας διαγείρω λίγο το ενδιαφέρον, να σας δείξω ότι κάποια σχέση μεταξύ Πλάτωνος και Ρίμαν, έτσι. Μάλιστα. Αλλά θα τα πω στη σειρά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Κρίστιαν Γκόλμπαχ ήταν ένας πώς το λέμε, αυτός που έχει τη βιβλιοθήκη. Βιβλιοθηκάριος, θα έλεγα. Στην Εκατερίνη τη Μεγάλη. Στη Μεγάλη Πετρούπολη. Και έγραψε ένα γράμμα στον Euler, μαθηματικός τότε στην Πεναυλή της Εκατερίνης, και της είπε την εικασία του ότι κάθε άρτιος αριθμός βρήκα ότι είναι πρώτος. Κάθε ζυγός δηλαδή, ο 4, είναι άρτημα 2 πρώτο. Αυτό λέγεται η εικασία του Goldbach. Όποιος την αποδείξει θα πάρει 1 εκατομμύριο δολάρια. Κανείς δεν το έχει αποδείξει αυτό, ισχύει για όλους τους ζυγούς. Όλοι οι ζυγοί που έχουμε βρει είναι πράγματι άρτημα πρώτων. Αλλά δεν έχει αποδείξει κανείς με μαθηματικό τρόπο, να αποδείξει ότι αυτό ισχύει για όλους τους ζυγούς αριθμούς.
μέχρι το άπειρο, για όλους, ισχύει για όλους. Το 6 ας πούμε είναι 3 και 3, το 8 είναι 3 και 5, και το 3 και το 5 είναι πρώτη, το 12 είναι 5 και 7, το 14 είναι ή 3 και 11 που είναι και οι δύο πρώτοι, ή 7 και 7, εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η εικασία του Γκόλμπαχ που πάλι δείχνει ότι οι πρώτοι αριθμοί έχουν κάποιο μυστήριο, έτσι. Δηλαδή, η ζυγή είναι άθισμα πάντα πρώτο. Γιατί είναι μόνο πρώτο και όχι κάποιο. Το 12 μπορεί να είναι το 4 και το 8, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, ναι, αλλά είναι και πάντα. Είναι και άθισμα πρώτο. Είναι και άθισμα 4-4. Ότι κάθε ζυγός αριθμός μπορεί να γραφτεί σαν άθισμα πρώτο. Απολών πρώτο, όχι δύο μόνο. Όχι, δεν είναι. Εγώ παράδειγμα εδώ, ας πούμε, το 18. Έτσι, το 18 είναι 5 και 13 ή 7 και 11. Έτσι. Το 20 είναι 3 και 17 ή 7 και 10 που είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το 22 είναι 3 και 19 ή 5 και 17 ή 11 και 11. Μπορεί να είναι και αυτό δηλαδή. Ναι, δηλαδή ότι μπορεί να γραφτεί κάθε ζυγός μπορεί να γραφτεί σαν άθισμα πρώτο. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Δεν έχει βρεθεί αντιπαράδειγμα να βρουν ένα ζυγό ο οποίος να μην γίνεται. Δεν έχει βρεθεί αντιπαράδειγμα. Αλλά δεν έχει βρεθεί και αντιπαράδειγμα σημαίνει να βρει κάποιο παράδειγμα. Να πει ότι αυτό ο ζυγός, να, βρήκα αυτό το ζυγό. Και να δει το άλλο. Δεν έχει πρώτος, δεν μπορεί να το γράψει σαν άτομα δύο πρώτων. Ο Δοξιάδης τι βρήκε τελικά. Ε? Ο Δοξιάδης. Ο Δοξιάδης, έγραψε ένα βιβλίο. Ο Δοξιάδης. Α, ναι. Αυτός πήρε. Ο θείος του λέει, του είχε πει όταν ήταν μικρός να αποδείξει αυτή τη δικασία. Η οποία δεν τα απαντήσει ποτέ βεβαίως, αλλά βεβαίως αυτό τον έκανε να ασχοληθεί με τα μαθηματικά. Έτσι. Και βεβαίως το Clay Institute που δίνει το βραβείο αυτό, το δίνει και ότι ξέρει καλύτερα το παιδί. Δίνει κάπου ένα εκατομμύριο δολάρια.